Τώρα στον κύριο Μπαχτσελή να μιλήσουμε για το Ισραήλ και τις απόψεις της Τουρκίας για την κρίση στη Μέση Ανατολή, Μανώλη. Λοιπόν, ο Ντοεβέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, είπε ότι ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι η Βηρυτός ή η Συρία ή η Τεχεράνη, αλλά ξεκάθαρα δήλωσε ότι είναι η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα. Κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Βλέπετε ότι επιμένει η τουρκική κυβέρνηση σε αυτή τη θεωρία. Mm-hmm. Για πάμε να το ακούσουμε. Bugün mesele Beyrut değil, Ankara'dır. Bugün hedef Şam, Tahran, Sana veya Bağdat değil, İstanbul'dur. Bugün gizli ve gizli gündem Türk vatanıdır. Orta Doğu'da ateşlenen füzelerin, sıkılan mermilerin, atılan bombaların, düzenlenen suikastlerin, gün be gün serpilen anarşik ve kaotik çalkalanmanın bir sonraki etabı, nihai sahası, kesin hesap merkezi Anadolu coğrafyasıdır. İsrail terörünün emperyalist alçaklığın, küresel barbarlığın saklı ajandasında Türkiye vardır. Υπερθεματίζει. Τα λέει μόνος του, τα λέει μόνος του, τα ακούει, Μανώλη. Ο αντιπολίτης διαφωνεί με όλα αυτά. Λέει όλα αυτά είναι τεχνητά, δεν υπάρχει τίποτα από όλα, καμία απειλή. Αφήστε λέει αυτά. Έτσι λέει ο Ζελ. Διότι χθες... Έτσι ο Ζελ, γιατί χθες έγινε η σύνδεση κλεισμένο των θυρών και όπου θα κρατηθούν μυστικά όλα τα ντοκουμέντα για 10 χρόνια λένε, αλλά βγήκε η αντιπολίτευση, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και λέει συγγνώμη, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα περισσότερο από όσα ακούμε στα τηλεοπτικά παράθυρα και σε όλες τις συζητήσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος λέει, βασικά δεν υπάρχει απειλή από το Ισραήλ, καμία απειλή χαρακτηριστική και λέει επίσης ότι όλα αυτά τα κάνει ο Ερντογάν και εκφράζει αυτές τις απόψεις ότι έρχεται στην Κωνσταντινούπολη το Ισραήλ, ότι απειλεί την Άγκυρα μόνο και μόνο για να αλλάξει ατζέντα, να μην συζητήσει ο κόσμος στην ακρίβεια, τη φτώχεια και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ζει τώρα. Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin, altını dolduracak bir kelime yok. Bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye'ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Söylenmeyeni söylüyorum. Söylenenleri zaten bilmediğimiz bir şey de söylemediler. Erdoğan'ın da bir türlü partisini toparlayamadığı için Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmasın diye ortaya İsrail Türkiye'yi saldıracak lafını attı ve televizyonlara bunu konuşturuyor. Gazetelere bunu konuşturuyor. Türkiye'de gündem değiştiriyor ama bunu milli güvenliği ve hepimizin yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ederek yapıyor. Παντού πάντως τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Σου λέει αντιπολίτη, προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, άστα αυτά. Και εδώ τα ακούω αυτά. Εντάξει, αλλά. Δεν είναι κάτι περίεργο. Χρησιμοποιεί ένα εξωφρενικό αφήγημα. Ναι, ναι. Ξαφνικά. Εδώ βλέπει κάνει κάτι ο Μητσοτάκη, σου λέει άστα αυτά, πάνε να κρύψει την ακρίβεια. Του λένε από κάτω. Τα ίδια γίνονται και στην Τουρκία. Βέβαια, ο κύριο Ερντογάν είναι ευάλωτο αυτό το θέμα. Είναι ανοιχτό. Είναι προφανώ. Το θέμα τη ακρίβεια, δηλαδή αν είναι εδώ ο Μητσοτάκη. Δεν το συζητάμε. Ο Ερντογάν είναι. Χίλιε φορέ. Επί 100 και χίλιε φορέ. Σωστά. Και χρησιμοποιεί και ένα εξωφρενικό αφήγημα. Ότι ξαφνικά. Ναι, το Ισραήλ θα μας επιτεθεί. Κινδυνεύει η Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Όχι, κινδυνεύει η Κωνσταντινούπολη. Κινδυνεύει η Άγκυρα. Δηλαδή, δεν λέει τα σύνορα με τη Συρία. Εδώ που βρίσκομαι εδώ, είχαμε δει θεωρίες να πέφτουν οι πύραυλοι, να εκτοξεύονται και να έρχονται σε 4 λεπτά. Τα είδαμε στα τηλεοπτικά δίκτυα, τα φιλοκυβερνητικά. Δεν τα λέμε εμείς τυχαία. Είδα και τον Μπαχτσελή να τα λέει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε. Θα δείτε τα τηλεοπτικά δίκτυα που λένε απίθανη να γίνει τέτοια επίθεση. Είναι νατοϊκή χώρα η Τουρκία. Θα στηρίξει το ΝΑΤΟ. Επίσης, έχουμε τη βάση του ΝΑΤΟ, λέει, με το ραντάρ. Δείχνει την εμβέλεια του ραντάρ, ο Πορτοκάλ. Έχουμε τους S-400 που θα μας προστατεύσουν, αλλά δεν τους χρησιμοποιούμε, λέει χαρακτηριστικά. Ναι. Αποθηκευμένοι είναι κάπου οι S-400 που υποστηρίζουν εδώ στην Τουρκία. Έτσι υποστηρίζουν, ισχυρίζονται. Ας το δούμε και αυτό γιατί έχει σημασία. Και μετά ερχόμαστε στα ελληνοτουρκικά. Ναι. Yani bunu tabii Erdoğan, tabii siyaseten kelimesi var ya, siyaseten söylediğini biliyoruz. Bir kere kara sınırımız yok. Bu nasıl gerçekleşecek? İkincisi NATO ülkesi. NATO'nun 5. maddesi var. Yani senin ülkene saldırdığı anda NATO zaten seni korumak zorunda. Nasıl olacak bu? Yani olabilme ihtimali yok. Ha, PKK'yı destekleyebilir, vekaleten bir olay çıkartabilir veya vekaleten sürdürebilir bu mücadeleyi. Mossad'la işte Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde yapabilir bunu. Bir de senin kürecin var ya, kürecik. İran
füzeleri, balistikleri ateşlendiğinde o kürecik devredeydi, biliyorsunuz değil mi? Ateşlendiği andan itibaren zaten kürecikteki balistik füze radar istasyonu o erken uyarıyı verdi. Bir de senin küreciğin var. Senden İsrail'den bir şey, bir füze ateşlense kara sınırında yok. Yaparsa füzeyle yapacak veya siber saldırıyla. Bak neyi konuşuyoruz ama konuşturtuyor işte Erdoğan bunu. Amaç bu zaten. Saçma sapan bir şey konuşuyoruz şu anda. Ve buradan ateşlendiği anda zaten senin küreciğin var. Bir de S-400'lerin var. Kullanmadığın S-400'ler var. İşte küreciğin de önemi bu. Bir kez daha hatırlatayım. Orası bir NATO üssü. Ve NATO kullanıyor. Amerikan askerleri de var bildiğim kadarıyla. Çevre güvenliğini biz alıyoruz. Ve görmüş olduğunuz bu daire var ya. Bu dairenin içerisinde hem kuzeyde hem güneyde. Εντάξει, τα λέει ο... Το λένε μόνο στους τόπους. Ακριβώς. Το έχουμε... λέει αντιπολίτευση, το λένε τα μίντια, άσχησε να βολές του λέει. Σε καταλάβαμε. Του λέει έχουμε χερσαία σύνορα εδώ που θα μπουκάρουν μέσα οι δυνάμεις του σιωνισμού. Μαν όλοι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όμως άμα μιλήσετε με τους οπαδούς του κυβερνητικού, της κυβέρνησης και, της, ναι. Και του Μπαχτσελή, σου λένε αυτή η απειλή είναι υπαρκτή και έρχονται. Δηλαδή είναι, ο βασικός στόχος είναι αυτός.